Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε με το μέλος της δημοτικής κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας, τον κύριο Σπύρο Ηλιόπουλο, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Μίχο. Καλημέρα σας. Να μιλήσουμε λίγο για το θέμα του κολυμπητηρίου, καθώς ήταν ένα από τα θέματα και μία από τις προτεραιότητες που είχατε στο συμβούλιο που κάνατε, το θέμα του κολυμπητηρίου γενικότερων αθλητικών εγκαταστάσεων, και νομίζω ότι έχουμε εξελίξεις προκειμένου να λειτουργήσει και φέτος το Δημοτικό Κολυμπητήριο Πρέβεζας. Μάλιστα, κύριε Μίχο, όπως αναφέρατε και εσείς, ήταν ένα θέμα το οποίο φανταστείτε ότι διήρκησε σε χρόνο πολύ και προσπαθήσαμε μέσω των συμβουλίων και με τη βοήθεια πολλών να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα και να μπορώ να σας μιλήσω και εγώ με τη σειρά μου για αυτό. Κοιτάξτε να σας πω κάποια γενικά πράγματα. Ήδη όσον αφορά τις εργασίες, ετοιμάζονται γήπεδα τένις, τα οποία εάν ήδη δεν χρησιμοποιούνται σήμερα το μεσημεράκι, αύριο θα είναι έτοιμα. Γενικά μένουν κάποιες εργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη στην πισίνα και τον Πέριξ χώρο, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, έχουν παραγγελθεί τα υλικά, δηλαδή η εργασία σιγά σιγά λαμβάνει χώρα. Κοιτάξτε, γενικά ευελπιστούμε να είμαστε έτοιμοι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και εφόσον δεν έχουμε κάποιες τεχνικές καθυστερήσεις, έτσι, μην ξεχνάμε αυτό. Οπότε, έτσι για να το έχουμε στο μυαλό μας, λογικά μέχρι τα μέσα, πρώτο δεκαήμερο, μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα είναι έτοιμο το κολυμπητήριο να δοθεί προς χρήση, σωστά? Ναι, ναι, κοιτάξτε, ευελπιστούμε στο πρώτο δεκαήμερο. Έχουμε πολλές δυσκολίες, φανταστείτε, αλλά παρόλα αυτά, με τη βοήθεια, όπως σας είπα, πολλών ατόμων και με την καθοδήγηση και του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, του κ. Σιγκούνα, καθώς και με τη βοήθεια του Δημάρχου και άλλων ατόμων, που τα οποία αξίζουν έτσι συγχαρητηρίων και είναι φίλοι γνωστοί και μέλη του Συμβουλίου, πιστεύουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την, έτσι, αν θέλετε, για την πόλη μας, αυτό το κομβικό σημείο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί και το κολυμπητήριο είναι ένας χώρος ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο, φιλοξενεί μέχρι και τουρνουά τένις, είναι όλη η εγκατάσταση. Είναι... Σίγουρα, φανταστείτε ότι αυτό το θέμα δεν το ονομάζουμε μόνο κολυμπητήριο. Η εγκατάσταση αυτή είναι ένας πολυχώρος εκεί και είναι ένα στολίδι για το Δήμο Πρέβεζας. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι άλλο, είναι ένα στολίδι και θα πρέπει να είναι σε λειτουργία. Πάντα, όλο. Μάλιστα, μάλιστα. Μας είπατε ότι βάφτηκαν και τα γήπεδα, σωστά? Και το... Ναι, ναι, βάφονται. Τα γήπεδα έχουν βαφτεί και αν δεν είναι ήδη έτοιμα να δοθούν σήμερα, αύριο θα είναι δοσμένα στους αθλητές για να μπορούν να συνεχίσουν τις προπονήσεις τους. Ωραία. Νομίζω έχουμε και ένα τένις σε λίγο καιρό. Ωραία, ωραία. Ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό για να μην είναι κάτι καινούριο. Όσον αφορά τις ώρες κοινού, θα υπάρχουν ώρες κοινού και φέτος στο κολυμπητήριο. Χωρίς το μοσχοπονητή. Καλά κάνετε και τα επισημαίνετε. Για πείτε μας. Ναι, ναι, τα επισημαίνω, γιατί πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται και για αυτό το κομμάτι. Θα υπάρχουν ώρες κοινού, χωρίς προπονητή όμως, γιατί δυστυχώς για να γίνει μια πρόσληψη πρέπει να γίνει μόνο ανταποδοτικά και στα πλαίσια προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. Εκτός, ένα πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, εκτός εάν έχουμε εθελοντές. Σωστά, σωστά. Γιατί είναι και ένα κόστος το οποίο δεν μπορεί να το υπομειστεί προφανώς, οπότε θα πρέπει να είναι με κάποιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει δηλαδή το κοστολόγιο για αυτό το πράγμα, οπότε λογικό είναι. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόγραμμα από το μαζικό αθλητισμό ακόμη για αυτό. Γι' αυτό το λόγο σας το λέω αυτό. Μακάρι να υπάρξουν εθελοντές γι' αυτό, γιατί χρειάζεται κάποιος να βρίσκεται, νομίζω, στο χώρο. Δεν είναι σωστό? Βρίσκεται στον χώρο για την επίβλεψη, για την συντήρηση κάποιων πραγμάτων. Έχουν δοθεί κάποια χρήματα, έχουν βγει, έχει κάποιο κονδύλιο, ώστε να γίνουν έτσι παρεμβάσεις συμπτικές στον χώρο της, και της πισίνας, του τένις, όπως έχουν γίνει. Για να καταλάβετε, παράδειγμα, στην πισίνα, θα φτιαχτεί το λιπητοστάσιο. Είναι κάποιες εργασίες άμεσης προτεραιότητας, άλλες σαν βαψίματα και κάποια τέτοια θέματα. Θα γίνεται η κατάσταση των πλακιδίων, καθώς και αρμοκόλληση, νέα αρμοκόλληση της πισίνας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Θα κάνουν το χώρο αυτό πιο λειτουργικό. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, είναι λοιπόν μια έτσι σημαντική παρέμβαση και ήταν από τις προτεραιότητές σας και στο τελευταίο συμβούλιο που είχατε κάνει
το θέμα του κολυμπητηρίου. Όπως επίσης, μια και σας έχω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, ένα από τα θέματα τα οποία είχατε αναφέρει στο δικό σας συμβούλιο ήταν το θέμα της λεωφόρου Ειρήνης, και βλέπουμε ότι ήδη προς την κατεύθυνση που είχατε βάλει με κόνους και τα λοιπά, υπήρχε ένας είδος προσανατολισμός τελικά και, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των διπλοπαρκαρισμάτων. Κοιτάξτε, είναι ένα μέτρο, δεν θα το θέτω σαν μέτρο. Είναι μια πρόταση η οποία είχε υποθεί τότε, μάλιστα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να δούμε και την εξέλιξή της, έτσι. Σωστά. Ήδη, όπως έχετε δει και εσείς και θα κυκλοφορείτε και όλας και στη λεωφόρο, έχουν τοποθετηθεί κόνοι. Mm-hmm. Βρίσκεται, προσπαθεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα ώστε να εξυπηρετεί και τους πολίτες και τα μαγαζιά που πηγαίνουν επί της λεωφόρου. Mm-hmm. Βέβαια, εξαρτάται και από το κάθε ένα μας προσωπικά, έτσι. Βεβαίως. Δεν είναι θέμα μόνο της αστυνομίας του Δήμου, εξαρτάται και από το κάθε ένα μας προσωπικά. Βεβαίως. Υπήρχε βέβαια έντονη διαμαρτυρία από τους καταστηματάρχες, από κάποιους καταστηματάρχες, να μην τους βάλω όλους στο ίδιο σακί. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες ότι δεν μπορεί, γιατί έχουμε μάθει και εδώ στην Πρέβεζα να παρκάρουμε απ' έξω από εκεί που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, όντως. Κοιτάξτε, διαμαρτυρίες σε όλα τα πράγματα θα υπάρχουν. Mm-hmm. Ακόμα και στο κολυμπητήριο και σε άλλα θέματα αθλητικά, τα οποία μπορώ να γνωρίζω καλύτερα. Mm-hmm. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Όμως το θέμα είναι ότι αυτές οι διαμαρτυρίες πιστεύω ότι είναι προς όφελος των πολιτών, των καταστηματαρχών και όλων. Βεβαίως. Ωραία. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, θα πούμε ότι το κολυμπητήριο θα είναι λογικά σε ετοιμότητα. Πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, από το Δήμο, περιμένουμε, θα γίνουν και ανακοινώσεις για τα παιδιά. Εγώ πιστεύω η επόμενη συνάντηση από κοντά και συνέντευξη από κοντά να είναι εκεί. Μακάρι και να είμαστε κι εμείς εκεί. Βέβαια. Καλημέρα σας, κύριε Ηλιόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Πολύ. Καλημέρα.